Είμαι μέχρι εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνω μετά εγώ. Δηλαδή δεν ξέρω πού θα πάει το μυαλό μου. Το ανθρώπινο δράμα του Λευτέρη, ο οποίος έχει βρει εδώ και έναν μήνα καταφύγιο σε παλιό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην περιοχή των Δειλινών, όπως ανέδειξε η Κρήτη TV, συγκίνησε τους κριτικούς, οι οποίοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν, προσφέροντάς του φαγητό και ρούχα, ενώ υπήρξαν και δύο προτάσεις για εργασία. Υπήρξε ανταπόκριση του κόσμου, ερχόντουσαν 5-6 άτομα τη μέρα, με βοηθάγανε, μου φέρανε φαγητό, ρούχα, πότε μου δίνανε κανένα ψηλό άμα τους περίσσευε. Ναι. Αυτά. Για δουλειά, ήρθε κάποιος να σου πει, έχω την τάδε δουλειά, έλα. Ναι, ήρθανε δύο άτομα, ήρθανε. Τι δουλειά? Η μία ήταν αποθηκάριος, η άλλη δουλειά είναι να καθαρίζεις κτίρια, μέρη, τέλος πάντων με 3 ευρώ την ώρα. Μάλιστα. Για αρχή κάτι είναι και αυτό. Ο άστεγος βρίσκεται σε απελπισία, καθώς έχει διορία λίγων ημερών προκειμένου να αποχωρήσει από το παλιό ασθενοφόρο, όπως ενημερώθηκε ο ίδιος από την αστυνομία. Έχει έρθει μια κυρία και μου λέει τι κάνεις εδώ, όπως το λένε, φύγει από εδώ. Ναι. Πρέπει να κάλεσε, εγώ πιστεύω, και αυτή η ίδια την αστυνομία. Και ήρθε η αστυνομία την Τρίτη που μας πέρασε και μου λέει: έχεις διορία μέχρι τέλος της εβδομάδας να φύγεις. Και τους λέω: να φύγω, να πάω πού? Να βγω στο κρύο? Εγώ, άμα με βγάλουν από μέσα, εδώ ακριβώς θα το στήσω. Απ' έξω. Στεναχωρήθηκα. Λέω: θα φύγω, θα πάω τώρα πού? Σκέφτομαι κακά με τον εαυτό μου. Δηλαδή, σκέφτομαι να δώσω ένα τέλος. Έκκληση στον κόσμο για βοήθεια απευθύνει ο άστεγος. Αυτό, να με βοηθήσουν να έχω ένα χώρο να μένω, να μπορέσω να κάνω ένα μπάνιο. Δεν μπορείς να κοιμηθείς από το κρύο έξω. Στην οικοδομή όταν ήμουνα, κοιμόμουνα με το ένα μάτι ανοιχτό που λέει ο λόγος. Ήμουνα με το μαχαίρι κάτω από το μαξιλάρι. Μην τύχει τίποτα. Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Ηρακλείου αναφέρεται στην άρνηση των αστέγων για βοήθεια, ενώ όπως ανέδειξε η Κρήτη TV, εδώ και έναν χρόνο δεν φιλοξενείται ούτε ένας άστεγος στο κέντρο αστέγων. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται τη βοήθεια, αρνούνται να φιλοξενηθούν έστω στο κέντρο αστέγων, το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει και διανυκτέρευση, μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερο από 20 άτομα και να προσφέρει υπηρεσίες ημέρας. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία στο θέμα, προσπαθούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν συνεργάζονται, αρνούνται πεισματικά για δικούς τους λόγους. Από τη μέρα που ήρθε η αστυνομία δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια, στριφογυρίζω. Αν με πάρει ο ύπνος, να με πάρει κανένα μισάωρο, μέσα έχει τα μεγάλα ποντίκια, είναι εγκλωβισμένα, έχουν μείνει κάτι μικρά και με έχουν δαγκώσει εδώ πέρα στα αυτή. Εντάξει, δεν είναι το θέμα τα ποντίκια. Το θέμα είναι να με διώξουν από εδώ μέχρι να βρω ένα σπίτι, ένα χώρο να μείνω. Ό,τι μπορεί να κάνει ο κόσμος, μπορεί να με βοηθήσει. Μια τρύπα έστω. Μια τρύπα με ένα μπάνιο.